Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρήση χρεωστικών καρτών για ανέπαφες συναλλαγές αξίας έως και 25 ευρώ κρούει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε απόφασή της που ελήφθη με αφορμή τις καταγγελίες δύο πολιτών. Σύμφωνα με την Αρχή, η χρήση χρεωστικών καρτών ανέπαφων συναλλαγών κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τους κατόχους τους, αφενός γιατί σε περίπτωση απώλειας η κάρτα μπορεί να περιέλθει στα χέρια τρίτου, ο οποίος θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί για αγορές έως 25 ευρώ η κάθε μία, χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει το PIN και αφετέρου γιατί μια τέτοια κάρτα εκπέμπει μέσω ραδιοκυμάτων υψηλής συχνότητας, κάτι που σημαίνει πως κάποιος με την κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης μπορεί να καταγράψει προσωπικά δεδομένα όπως τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της. Σε Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ, όπου θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, θα επιδιώξει να καθησυχάσει τους επενδυτές για την ελληνική οικονομία, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα βρίσκεται στο εξωτικό Μπαλί της Ινδονησίας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σειρά επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών οίκων κατά την περιοδία του στην Ασία θα έχει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος αύριο θα βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας του, τον Μπαλί της Ινδονησίας, όπου θα πάρει μέρος στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να συναντηθεί μεταξύ άλλων και με την επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Στην ατζέντα των συνομιλιών είναι και το θέμα των συντάξεων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τα κλιμάκια της Κομισιόν για το θέμα των συντάξεων, ώστε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να υπάρξει σύγκληση σχετικά με το κατά πόσο επιτυγχάνεται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% ακόμα και χωρίς την περικοπή των συντάξεων. Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τζέρι Ράις, έχει δηλώσει ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση οθεί την Ελλάδα προς μια πιο φιλική στην ανάπτυξη και πιο κοινωνικά δίκαιη πολιτική, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για μειώσεις φόρων και δαπάνες κοινωνικής πολιτικής. Με επίσκεψη στην αγορά της Άρτας ξεκίνησε η περιοδία που πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Ήπειρο, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες. Δρυμία κριτική στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρό της βρέθηκε το ζήτημα του Μακεδονικού καθώς και το προσφυγικό, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση της οικονομίας. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διεθνής ανησυχία για τις τράπεζες. Στη σκιά του πολέμου Ρώμης Βρυξελών που βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνονται και παροτρύνσεις για να ρυθμιστούν τα κόκκινα δάνεια. Την ίδια ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών είναι εξαιρετικά ασταθές και τα επιτόκια είναι απαγορευτικά. Θεωρείτε ότι για όλα αυτά η κυβέρνηση, όπως λέτε εσείς σε κάθε ομιλία σας τελευταία, ή μήπως η χώρα μας έχει μπει ξανά στο στόχαστρο διεθνούς κερδοσκόπων των αγορών? Ευχαριστώ. Κύριε Ευθυμίου, όταν πρόκειται να τοποθετηθώ για τέτοιου είδους ζητήματα, γνωρίζετε ότι είμαι πάντα εξαιρετικά προσεκτικός. Επιτρέψτε μου μία μικρή σύντομη αναδρομή ως προς το ζήτημα των τραπεζών. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι τράπεζες σε σχέση με το που βρισκόντουσαν το 2014 έχουν απολέσει περίπου το 96% της αξίας της κεφαλοποίησης τους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς τραγικών χειρισμών. Ξεκίνησαν από το πρώτο καταστροφικό εξάμεινο του 2015. Ακολούθησε η παντελώς αχρίαστη τρίτη ανακεφαλοποίηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι παλιοί μέτοχοι των τραπεζών να υποστούν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Και στους παλιούς μετόχους των τραπεζών φυσικά συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό δημόσιο, άρα ο Έλληνας φορολογούμενος. Δυστυχώς η πορεία από τότε δεν ήταν η αναμενόμενη. Ήδη σε σχέση με τις αρχές του χρόνου, οι τράπεζες έχουν χάσει περίπου τη μισή τους κεφαλοποίηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλές αξίες. Το που θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά, εδώ πέρα από την Άρτα, είναι το γεγονός ότι η χώρα ολοκλήρωσε, κύριε Ευθυμίου, το τρίτο πρόγραμμα, χωρίς να έχει πρόσβαση στις αγορές. Όταν η χώρα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές, δεν έχουν ούτε οι τράπεζες πρόσβαση στις αγορές και φυσικά δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές ούτε και οι επιχειρήσεις. Ή αν έχουν πρόσβαση στις αγορές, έχουν πρόσβαση με ιδιαίτερα υψηλό κόστος δανεισμού. Έχω ασκήσει από την πρώτη στιγμή πολύ σκληρή κριτική για αυτήν την μεγάλη αποτυχία
την οποία την χρεώνεται πρωτίστως ο κύριος Τσίπρας, αλλά κατά την άποψή μου και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι οποίοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν σύσσωμοι για την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, παραγνωρίζοντας όμως την πραγματικότητα ότι το τρίτο πρόγραμμα απέτυχε ως προς τον κεντρικό του σκοπό, που δεν ήταν άλλος από το να επιτρέψει στη χώρα να μπορεί να ξαναδανείζεται όπως όλες οι άλλες κανονικές χώρες. Πληρώνουμε λοιπόν ένα πολύ ακριβό τίμημα και σήμερα από την παραμονή του κύριου Τσίπρα στην εξουσία. Και είναι ξεκάθαρο ότι εκτός από το πρόβλημα των τραπεζών, το οποίο είναι δεδομένο, υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά το ίδιο το πολιτικό ρίσκο της χώρας. Η χώρα σήμερα έχει πολιτικό ρίσκο Τσίπρα Καμένου. Κανείς δεν πιστεύει ότι η χώρα μπορεί με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Καμένο να επιστρέψει σε γρήγορους ρυθμούς ανάκαμψης. Διαβάζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος ετοιμάζεται να επισκεφτεί την Ασία για να πείσει επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα, λέγοντας τους τι ακριβώς. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο και κανέναν συγκεκριμένο δικό χάρτη για το πώς η χώρα θα επιστρέψει σε μια βιώσιμη πορεία ανάκαμψης. Και γι' αυτό και επιμένουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω και εδώ πέρα από την Άρτα και από την Πρέβεζα που θα βρεθώ σε λίγο, ότι η πολιτική αλλαγή πια είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η χώρα και η οικονομία να κάνουν ένα ουσιαστικό restart. Μία δηλαδή πολιτική επανεκκίνηση η οποία θα επιτρέψει στη χώρα να γυρίσει σε μία πορεία και σε μία τροχιά κανονικότητας, γρήγορης ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, προσέλκυσης επενδύσεων. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα σήμερα. Και όσο η κυβέρνηση αυτά δεν μπορεί να τα πετύχει, τόσο θα πληρώνουμε παράπλευρες απώλειες και στο κόστος δανεισμού της χώρας, και στο χρηματιστήριο και στις τράπεζες. Ο κύριος Μιχάλης Μίχος από το ραδιόφωνο Πρίσμα της Πρέβεζας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω για το Σκοπιανό. Παρακολουθούμε ότι στα Σκόπια η αντιπολίτευση καλεί το ΖΑΕΦ σε εκλογές, ενώ εκείνος παράλληλα υποστηρίζει ότι μιλάει συχνά με τον κύριο Τσίπρα και ότι υπάρχει βούληση να κλείσουν τη συμφωνία το ταχύτερο. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, καταρχήν, τι περιθώριο θεωρείτε ότι έχετε να ανατρέψετε τη συμφωνία των Πρεσπών, εάν γίνει συνταγματική αναθεώρηση των Σκοπίων, ή διαφορετικά, τι μπορείτε να κάνετε εσείς με τη συμφωνία, αν δεν περάσει από τη Σκοπιανή Βουλή, και ιδίως αν καθυστερήσει τόσο, ώστε θα είστε και εσείς κυβέρνηση. Κύριε Μίχο, δεν ξέρω με ποιον μιλάει ο κύριος Τσίπρας και αν μιλάει τακτικά με τον κύριο Ζάεφ. Το βέβαιο είναι ότι δεν συνομιλεί με τον ελληνικό λαό για το ζήτημα αυτό. Και αν συνομιλούσε με τον ελληνικό λαό και είχε αφουγκραστεί τις ευαισθησίες του, τις ανησυχίες του, δεν θα είχε προχωρήσει στο να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή θα είχε αντιληφθεί ότι ήταν να εχωρήσει η χώρα τη μακεδονική γλώσσα, τη μακεδονική εθνότητα, στη γειτονική χώρα, συνιστά μια πολύ σημαντική εθνική οπισθοχώρηση. Μια εθνική οπισθοχώρηση την οποία δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Την έκανε ο κύριος Τσίπρας. Τα δε πρακτικά, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν θα τα σχολίαζα. Αλλιώς είναι, αναφέρομαι στην σύσκεψη κορυφής που έγινε στα Σκόπια, είναι εξόχως αποκαλυπτικά για την βιασύνη της γειτονικής πλευράς να κλείσει τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, διότι προφανώς είναι βολικός, είναι εύκολο στο να κλείσει μια συμφωνία η οποία βόλευε τη γειτονική χώρα. Από εκεί και πέρα, θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει σε πολλές ευκαιρίες. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει τη συμφωνία αυτή, εφόσον έρθει σε αυτή τη Βουλή. Δεν θα την κυρώσει και στην επόμενη Βουλή, εφόσον βρεθεί αντιμέτωπη με αυτήν την συμφωνία. Εάν η συμφωνία αυτή δεν επικυρωθεί συνταγματικά από τη γειτονική χώρα, αν δεν αλλάξει η γειτονική χώρα το σύνταγμά της, τότε θεωρώ ότι ξεκινάμε επί της ουσίας από το σημείο 0. Θεωρώ ότι θα υπάρχει συμφωνία, άρα θα ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση από την αρχή. Αν πάλι η συμφωνία κυρωθεί από τη γειτονική χώρα, η δικιά μας θέση δεν αλλάζει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια κακή συμφωνία. Τη Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει ούτε τώρα, ούτε αν χρειαστεί, αν έρθει το ζήτημα σε εμάς, στην επόμενη Βουλή. Επαναχορήγηση και αναδρομική καταβολή 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή επιδομάτων, εορτών και αδείας, αποφασίζουν για τους χιλιάδες υπαλλήλους τους αρκετοί μεγάλοι δήμοι της χώρας, εφαρμόζοντας αποφάσεις δικαστηρίων με τις οποίες έγιναν δεκτές σχετικές προσφυγές των εργαζομένων τους.
Επαναχορήγηση και αναδρομική καταβολή 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή επιδομάτων εορτών και αδείας, αποφασίζουν για τους χιλιάδες υπαλλήλους τους αρκετοί μεγάλοι δήμοι της χώρας, εφαρμόζοντας αποφάσεις δικαστηρίων με τις οποίες έγιναν δεκτές σχετικές προσφυγές εργαζομένων τους. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, διάφοροι άλλοι υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, βλέποντας πολλούς δημοτικούς υπαλλήλους να έχουν προσφύγει και να έχουν ήδη δικαιωθεί από τα δικαστήρια για το θέμα αυτό, ξεκινούν ομαδικές προσφυγές με μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν και εκείνοι το δικαίωμα ίσπραξης 13ου και 14ου μισθού και μάλιστα αναδρομικά. Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες δικαιώθηκαν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες που ζητούσαν την επαναχορήγηση των επιδομάτων εορτών και αδείας εκδόθηκαν στα τέλη του 2016. Έκτοτε το κύμα των προσφυγών στα δικαστήρια, κυρίως από δημοτικούς υπαλλήλους για τη διεκδίκηση της επανακαταβολής των επιδομάτων αυτών και της χορήγησής τους αναδρομικά τουλάχιστον για 3 χρόνια, άρχισε να φουντώνει. Ο απολογισμός του σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκλήθηκε την 28η Οκτωβρίου στην Ινδονησία αυξήθηκε σε σχεδόν 2.000 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας, οι οποίες προεξοφλούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμα πιο βαρύς, καθώς περίπου 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο απολογισμός του σεισμού των 7,5 Ρίχτερ και το τσουνάμι που προκάλεσε την 28η Σεπτεμβρίου στην Ίσο και Λέβη της Ινδονησίας αυξήθηκε σε σχεδόν 2.000 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας, οι οποίες προεξοφλούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμα πιο βαρύς, καθώς περίπου 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Μοχάμαντ Θόχιρ, στην πόλη Παλού, η οποία υπέστη τεράστια καταστροφή από την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση και τα φωνικά σεισμικά παλιρροϊκά κύματα που την ακολούθησαν, έχουν βρεθεί 1.944 πτώματα. Ο ρυθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο, διότι δεν έχουμε λάβει ακόμα διαταγή να σταματήσουμε να αναζητούμε πτώματα, εξήγησε ο αξιωματικός στο γαλλικό πρακτορείο. Οι αρχές εκφράζουν φόβους πως οι αγνοούμενοι είναι έως και 5.000 στην πλειονότητά τους παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να μετατρέψει σε υπαίθριους ομαδικούς τάφους 2 κοινότητες κοντά στην πόλη Παλού, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περίπου 200.000 άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Ξεκινά αύριο στη Ρόδο το πρόγραμμα Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ασκήσεις και τα σενάρια καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης σε παράκτια ζώνη, ορεινή δασόδη περιοχή και στο αστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βραδινή άσκηση στην Παλιά Πόλη που θα περιλαμβάνει καταφυγή, έρευνα και διάσωση σε σεισμό. Ξεκινά αύριο στη Ρόδο το πρόγραμμα Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ασκήσεις και τα σενάρια καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης σε παράκτια ζώνη, ορεινή δασόδη περιοχή και στο αστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί βραδινή άσκηση στην Παλιά Πόλη που θα περιλαμβάνει καταφυγή, έρευνα και διάσωση σε σεισμό. Την Τετάρτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί διακλαδική άσκηση στο λιμάνι σε συνεργασία με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑΤ, Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας. Την Τρίτη ημέρα στη Λίνδο θα πραγματοποιηθεί άσκηση εκένωσης παράκτια ζώνης έπειτα από σεισμό με συνοδά φαινόμενα και τσουνάμι, ενώ την Τέταρτη και τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθεί άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Παράλληλα με τις ασκήσεις πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύγκληση του τοπικού συντονιστικού οργάνου, βιωματική εκπαίδευση σε πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας, ενώ θα γίνουν και διαλέξεις. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Τουρισμού στο Λονδίνο, που θα διεξαχθεί από 5 έως 7 Νοεμβρίου, θα γίνει για πρώτη φορά στο εξωτερικό η παρουσίαση του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού». Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Τουρισμού στο Λονδίνο, που θα διεξαχθεί από 5 έως 7 Νοεμβρίου, θα γίνει για πρώτη φορά στο εξωτερικό η παρουσίαση του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού» στο φημισμένο εστιατόριο Sky 23 του ξενοδοχείου Hilton London Metropole. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Στην εκδήλωση θα κληθούν tour operators, εκπρόσωποι φορέων και μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα, τα οποία θα ετοιμάσουν 3 σεφ, μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Ιστορική σημασία για την περιφερειακή τηλεόραση της χώρας μπορεί να θεωρηθεί η ημερίδα με τον τίτλο «Η περιφερειακή τηλεόραση χθες, σήμερα, αύριο. Ιστορική διαδρομή, προβλήματα και λύσεις» που διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο στη Λαμία
η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την περιφερειακή τηλεόραση, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρης Κρέτσος. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της ημερίδας δεν προσδιορίσε το πότε θα προχωρήσει η διαδικασία για τις άδειες στην περιφερειακή τηλεόραση, ωστόσο ανέφερε πως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση κυρίως με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές που ήδη έχει προωθήσει το Υπουργείο για τις λευκές περιοχές, δηλαδή τις περιοχές που δεν καλύπτονται από ψηφιακό σήμα και στην παρούσα φάση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή το θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες τηλεοπτικής κάλυψης των συγκεκριμένων περιοχών. Να τονίσω δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες δίνουμε βάρος μετά και την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας. Η πρώτη είναι η κάλυψη των λευκών περιοχών με την ψήφιση του νομοσχεδίου που έγινε πριν από λίγες εβδομάδες, ώστε 3.500 περιοχές να αποκτήσουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα. Η δεύτερη σχετίζεται με αυτό που αναφέρατε, με την αδειοδότηση των περιφερειακών μέσων, η οποία βέβαια πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρές διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες και διαφοροποιήσεις. Προφανώς θέλουμε η αδειοδότηση να γίνει όσο δυνατόν ταχύτερα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει σωστά, με απόλυτη διαφάνεια, με ένα νέο επικαιροποιημένο χάρτη συχνοτήτων που λύνει αυτά τα προβλήματα της παθογένειας στην κάλυψη και τις περιφερειακές ανισότητες που γέννησε αυτή η ιστορία, δηλαδή κάποια κανάλια από την Καλαμάτα να εκπέμπουν μέχρι τη Βιωτία και εντός Βιωτίας να μην μπορούν οι κάτοικοι να δουν τα τοπικά τους κανάλια. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΕΣΟΥΡΟΥ που θα οργανώσει το διαγωνισμό και θα συμβάλλουμε από πλευρά μας να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι σε αυτές τις δύο σημαντικές εξελίξεις πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την επικείμενη ολοκλήρωση του δικτύου των πομπών της ΕΡΤ, οι οποίες νομίζω θα μας δώσουν νέες δυνατότητες να λυθούν και άλλα χρόνια ζητήματα τα οποία αφορούν και τις σχέσεις των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης με την DJEA. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη συζητάμε το ζήτημα μέχρι να έρθει η ώρα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα περιφερειακά μέσα να πληρώνουν μειωμένο ειδικό φόρο τηλεόρασης όπως πληρώνουν πλέον τα εθνικά προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα μη ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Τέλος, και μιας και έχω και τη χαρά και είμαι στη Λαμία και έχω μπροστά μου και τον Κώστα τον Μπακογιάννη, ο οποίος αναγνωρίζω και θέλω να το πω και δημοσίως τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην περιοχή του. Γνωρίζω ότι σε αυτό το τομείο, το πεδίο για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σύστημα που παρέχει πολύ γενναιόδωρα από benchmarking ανάλυσης κίνητρα επιδότησης στην οπτικοακουστική παραγωγή. Πολύ σύντομα θα έχουμε και κίνητρα για την κατασκευή υποδομών στον χώρο του κινηματογράφου μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Νομίζω ότι αυτά θα δώσουν και ένα βήμα και θα είναι πάρα πολύ υποφελή και για τα περιφερειακά μέσα ως σημαντικούς stakeholders να συμμετάσχουν δυναμικά σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία θα ενισχυθεί επιπλέον μέσα από δύο πολύ σημαντικά έργα. Το πρώτο είναι η ψηφιακή τουριστική πύλη και το δεύτερο είναι η δημιουργία και η σύσταση γραφείων διευκόλυσης οπτικοακουστικών παραγωγών σε όλες τις περιφέρειες και τους 7 μεγάλους δήμους της χώρας. Νομίζω ότι μια ενισχυμένη οπτικοακουστική παραγωγή είναι μια εθνική προσπάθεια, μπορεί να φέρει και τεχνογνωσία και φρέσκο περιεχόμενο στα περιφερειακά μέσα, τα οποία σύν τις άλλες οφείλουν να αναδεικνύουν και την τοπική ιδιαιτερότητα και την πολιτιστική πολυμορφία που έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Δυστυχώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 85% περίπου της οπτικοακουστικής παραγωγής πραγματοποιείται εντός της επικράτειας της Αττικής. Και τέλος, δεν θέλω να παραλείψω και μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία,
τις δύο νέες γραμμές πιστωτικής στήριξης που αναμένεται να είναι στον αέρα τους επόμενους δύο μήνες. Αναφέρομαι στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, όπου για πρώτη φορά ο κλάδος οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας έχει πρόσβαση, και ένα νέο πρόγραμμα εγκαιοδοσίας δανείων από το ΕΤΕΑΝ και το ΤΑΝΕΟ, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά οπτικοακουστικές παραγωγές. Είδηση πρώτου μεγέθους για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς βγήκε στην ημερίδα για την περιφερειακή τηλεόραση που έγινε με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σάββατο στη Λαμία. Ο πάροχος δικτύου, δηλαδή η Digia, ζήτησε ουσιαστικά να απαλλαγεί από το βάρος, όπως το χαρακτήρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Digia, κύριος Μαστοράκης, της εκπομπής του σήματος όλων των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Χθες το βράδυ σκεφτόμουν, επειδή θα ερχόμουν να σας δω, τελευταίο εγώ κλείνω με αυτό. Προσπαθώ να βρω τρόπους πώς να μειωθούν τα κόστη τα δικά σας. Σκέφτηκα δύο πράγματα. Το πρώτο έχω ξαναπεί. Το είπατε και εσείς σήμερα. Είπατε το εξής. Αλλά το είπαμε εμείς πριν από πολύ καιρό, στη συνάντηση που κάναμε Αντώνη και Λευτέρη και Γιώργο και στην ΕΤ. Ξαναείπαμε τότε ότι η Digia, καλός ή κακός, και δεν έχει σημασία να πηγαίνουμε πίσω, υποχρεώθηκε να αναλάβει και τη μεταφορά του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Εμείς, βλέποντας και το μοντέλο και την όλη λειτουργία της εταιρείας, σας λέμε ότι αυτό για την Digia είναι ζημιογόνο. Και λέμε επίσης, και σας είπαμε και στην ΕΤ μπροστά, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να το έχουμε αυτό. Και μάλιστα αντί να ακούμε ένα ευχαριστώ, να ακούμε μονάχα παράπονα. Δεν υπάρχει λόγος. Προτείναμε λοιπόν, και αν θέλετε, ελάτε. Πάμε να δούμε και την ΕΤ. Υπάρχει χρόνος, διότι η άδεια είναι μέχρι το τέλος του 28. Έχει τρέξει μόνο 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 11 μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Ελάτε, πάμε μαζί στην ΕΤ, πάμε στο Υπουργείο, να τα αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε το κόστος του φάσματος, να αναλάβετε ό,τι αναλογούν, ό,τι επενδύσεις, και να παίρνετε και όλα τα έσοδα. Και από εκεί πέρα, βρείτε όποιο μοντέλο θεωρήσετε πιο πρόσφορο μεταξύ σας για το πώς θα πληρώνετε και το πώς θα μειώσετε το κόστος. Επομένως, το γάντι το είχαμε ρίξει πρώτα εμείς, Σπύρο, αλλά αν και με τη σημερινή συζήτηση, αν ξανά είπες, το σηκώνουμε εμείς και λέμε ελάτε. Προσέξτε όμως κάτι, επειδή έχω ακούσει διάφορες τοποθετήσεις. Εάν πάτε και πείτε ότι εγώ θέλω να πάρω μόνο τη Θεσσαλονίκη ή μόνο την Πελοπόννησο, επειδή έχω ακούσει και τέτοια, είναι σαν να πάει να πει κανείς στην ΕΤ σε κάποιον ή σε μια επιτροπή στην Εθνική, ότι ναι, εγώ θέλω να πάρω τη γραμμή για να βάλω μια αεροπορική εταιρεία Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά το Αθήνα-Αστυπάλαια θα το πάρει κάποιος άλλος και το πληρώνει. Απλά λέω, προσέξτε, όταν πάμε για κάτι τέτοιο, να είστε προετοιμασμένοι να το πάρετε όλο. Δεν μπορείτε να πάρετε, για παράδειγμα, την Πιζίτα Αττικής και η Digia να κρατήσει την Πιζίτα Δωδεκανήσων και να μεταφέρει τα κυκλώματα μέχρι εκεί, να πληρώνει όλο αυτό που πληρώνει και να εισπράττει 1.400 ευρώ το μήνα. Ελάτε λοιπόν να τα πάρετε όλα. Πάλι φίλοι θα είμαστε, πιο πολλοί φίλοι θα είμαστε τότε. Πώς το είπατε αυτό? Να το πάρετε όλο, των περιφερειακών, όλο το πακέτο. Ωραία. Μιλάτε λοιπόν, γιατί είσαστε μονοπόλιο τώρα. Όχι, μιλάω και λέω ελάτε να πάρετε, να γίνετε εσείς μονοπόλιο. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, δεν λέω αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, και το τελευταίο, αν θέλετε, άλλο τρόπο, είναι ότι εάν λειτουργούσε και η Digia, αν της επέτρεπε η πολιτεία να λειτουργεί όπως λειτουργούσαν πριν οι σταθμοί, γιατί καλός ή κακός, κάνετε συγκρίσεις. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι η περιφερειακή πριν την Digia δεν πληρώνει, για παράδειγμα, τέλη φάσματος. Η Digia πληρώνει. Άρα υπάρχει μια διαφορά. Πέστε μου κάτι, πόσο είχατε πληρώσει για να αδειοδοτήσετε τα κέντρα εκπομπής στα βουνά? Τώρα μπαίνουμε σε άλλα ζητήματα, νομίζω ότι... Λοιπόν, ναι. Η απάντηση, μηδέν. Όμως η Digia είναι υποχρεωμένη από την πολιτεία να πληρώσει 6 με 10.000 ευρώ, τόσο είναι το κόστος, για το κάθε νομίζω βουνό. Νομίζω τελειώσατε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δώσουμε... Επομένως, αυτός είναι ο τρόπος, ναι, για να μειώσει το κόστος, να λειτουργήσει, να πάμε μαζί, ναι, να βρούμε λύσεις, να λειτουργούμε όπως και εσείς. Επειδή τέθηκαν πολλά ερωτήματα, θα πάρει τον λόγο πρόεδρος της Ένωσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ την πλευρά μου για τον χρόνο. Και εμείς ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου για λίγο. Επιτρέψτε μου για λίγο, ότι θεωρώ σοβαρά ότι προς το τέλος αυτής της εκδήλωσης να δημιουργηθούν τέτοιες αντιπώσεις που να καπελώσουν όλη την επιτυχία της. Γιατί σήμερα ήταν απόλυτα επιτυχημένη η εκδήλωση. Ήμουν ευγενής στον πρόλογό μου, στην ομιλία μου.
Το απέφυγα. Τώρα όμως προκλήθηκα. Προκλήθηκα όχι εγώ, στο πρόσωπο μου, όλοι οι συνάδελφοί μου. Και εγώ πρέπει να δηλώσω από την αρχή, εγώ σαν φυσικό πρόσωπο, σαν εταιρεία, με συνέφερε η συνεργασία με την Τζέα. Επιθυμητή ήταν. Μου στήχησαν πολλαπλάσια σε μένα. Ξεκαθαρίσω ότι εγώ είστε ευτυχία που σας βρήκα μπροστά μου. Με τα προβλήματα. Όμως εδώ υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Και μην διαστρεβλώνουν πραγματικότητα. Είπατε, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι. Κατά συνέπεια, εμείς δεν είμαστε που λέμε τόση ώρα. Σήμερα άκουσα πρώτη φορά, ότι εσείς με το θέμα ποιότητας της εικόνας, που είμαστε στη μέση από τα εθνικά κανάλια, εσείς, ελάτε, πέστε μας πόσο είναι. Αν θέλετε παραπάνω εύρος, ούτως ώστε να σας δώσουμε. Συμφωνούμε. Εάν όλοι μαζί έρθουμε εδώ και σας πούμε θέμε δίπλα, να πάμε στον επίπεδο των εθνικών καναλιών, αμέσως τα 4.200.000 που χρεώνεται σε εμάς σαν έξοδο για να βγάλετε τον ΑΟΤ την τιμή, θα διπλασιαζόταν. Έτσι δεν είναι? Διπλάσιο εύρος. Διπλάσιο εύρος. Αυτό. Δηλαδή, από τα 4. Αφήστε με να σας πω, να εξηγήσω, μάλλον σε αυτούς που δεν γνωρίζουν καλά. Μίλησατε ότι πληρώνετε για λογαριασμό μας την ΕΤΑΦ μετά από το διαγωνισμό αυτό για το συχνότητες. Το φάσμα. Πόσο πληρώνετε? Θα σας πω εγώ. Για τα εθνικά κανάλια πληρώνετε 16 εκατομμύρια, 15 χρόνια, και για τους περιφερειακούς 15 χρόνια, 2 εκατομμύρια. Το σύνολο. 2 εκατομμύρια δια 15, πόσο είναι? Πόσο πληρώνετε το χρόνο για όλους μας? 70.000, τόσο βγαίνει? Μην το επικαλείστε. Όταν λέτε φάσμα πληρώνετε, να λέτε και το ποσό. Για την περιφέρεια πληρώνετε 2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Και πήρατε όλο το φάσμα όλης της χώρας με 18.600. Και ξέρετε κάτι, αποσυρθήκαμε όλοι από μέσα, από τον διαγωνισμό, γιατί είχε μια ρήτρα ο διαγωνισμός. Είπε, εάν τα πάρετε όλα, σας κάνω και διακανονισμό 7 χρόνων. Κάναμε πίσω, εγώ, Σιμόπουλος και άλλοι που είχαμε αγοράσει, μας είχε εξαπατήσει το κράτος, μας έβαλε και αγοράσαμε μηχανήματα για να εκπέμψουν ψηφιακά. Και σε 6 μήνες από την αγορά, μας το επέβαλε με νόμο, σε 6 μήνες μας λέει τώρα πάω στην Τίτζα. Και μας έμειναν τα μηχανήματα. Εξαπάτησε το κράτος εμάς. Και ήρθατε εσείς λοιπόν και μας λέτε να πληρώσετε 2 εκατομμύρια για 15 χρόνια σε 7 δόσεις και το επικαλείστε. Πληρώνουμε φάσμα. Καλά κάνετε. Πώς? Λοιπόν, καλά κάνετε λοιπόν και το πληρώνετε. Βγάζετε πικρία γιατί λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για να τα ξαναπούμε από την αρχή, γιατί σιωπούσα και θα σας πω και κάτι, δεν φοβάμαι τίποτα. Τελείες. Θα σας πω μόνο. Επιτρέψτε μου λίγο. Ποιοι είσαστε λοιπόν, τι είμαστε? Είσαστε μια εταιρεία που την έφτιαξαν οι καναλάρχες, οι μεγάλοι. Όλοι. Αυτοί έβαλαν ένα κεφάλαιο μέχρι σήμερα 10-13 εκατομμύρια και έκανε επενδύσεις 30-40 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από τους λογισμούς σας. Οι οποίοι στο λογισμό σας πρέπει να ξέρουν όλοι ότι είναι στο γεμί. Ο καθένας μπορεί να τα δει αυτά. Και μιλάω για οικονομικά στοιχεία, εγώ από του βήματος αυτού, διότι εσείς μας το επιτρέψατε. Πώς? Βάλατε σε αποφάσεις της ΕΤΑΦ τον κάλπο, αυτό το κόστος. Εσείς το βάλατε. Άρα λοιπόν είναι λέξιμο από εμάς. Άρα λοιπόν είναι δημόσιο. Άρα λοιπόν μπορώ να μιλώ. Βάλατε λοιπόν μέσα στις αποφάσεις αυτό το περιβόητο κάλπο για την περιφέρεια το ποσό. Δηλαδή είναι μέρος των εξόδων που στη φέτος το 2017 ήταν 4 εκατομμύρια, 4.300. Μέσα σε αυτό, μήπως είναι μαζεμένα τα 2 εκατομμύρια και το επικαλείστε του φάσματος? Όχι. Είναι σε 7 χρόνια. Τι άλλο είναι μέσα εκεί? Είπατε προλίγου το εξής. Επισφάλειες. Σας λέω το εξής, για να μου απαντήσετε ευθέως. Για να βγει ο ισολογισμός, έχει έσοδα-έξοδα. Στα έξοδα έχετε βάλει ένα κονδύλι προβλέψεις εξόδων. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Εκτός από φέτος που έχετε βάλει 137.000. Έχετε βάλει λοιπόν 1.014.000, 1.015.000 κτλ. Προβλέψεις. Να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Αυτές οι προβλέψεις πάνε στα έξοδα. Ανεβάζουν το κονδύλι των εξόδων των 14 εκατομμυρίων. Ανεβάζουν το κονδύλι των 14 εκατομμυρίων. Κατά συνέπεια, εμείς μας αντιστοιχεί το 4. Εκεί μέσα μπορεί να μου πείτε τι είναι? Παρουσία όλων θα μου φέρετε στοιχεία. Ακούστε με. Ισχύει. Αν μπει κανείς στο γεμί και διαβάσει τις εκθέσεις οικονομικές σας, λέω, θα απαντήστε μου, του Alter. Το φέση του Alter προς την Τίτζεα, που ήταν 1 εκατομμύριο. Μεταφέρθηκε στα έξοδα κατά συνέπεια σε όλους μας? Μια ερώτηση. Δεύτερο. Για να κάνετε αυτήν την εταιρεία, με 40 εκατομμύρια,
10 εκατομμύρια κεφάλαιο λείπουν κάποια άλλα, τα οποία πήρατε δάνεια. Τα πήρατε δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν τόκους, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο το 5ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Αιγαίο, το αρχιπέλαγος της ειρήνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός, μιλώντας στο συμπόσιο, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα, που εκτός από την αιμονή στο διεθνές δίκαιο, ως βασική αναφορά για την επίλυση συγκρούσεων, υπάρχουν και πρωτοβουλίες είτε σε επίπεδο πολυμερούς είτε διμερούς διπλωματίας. Είμαι στη Ρόδο γιατί οργανώνουμε ως Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δήμο μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο μιας γενικότερης διαβούλευσης που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και με την ευκαιρία συμμετέχω και σε δύο άλλες σημαντικές διασκέψεις, συνέδρια που είναι σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Γιατί κακά τα ψέματα η εξωτερική πολιτική έχει επίδραση σε κάθε πτυχή της πολιτικής και της εσωτερικής. Και το νησί εδώ της Ρόδου, όπως ξέρετε, από τη φύση του προσφέρεται για την διοργάνωση τέτοιων σημαντικών εκδηλώσεων. Πάγια η εξωτερική μας πολιτική, η ελληνική, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Εμείς θελήσαμε, κατά τη φάση της διακυβέρνησής μας, να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά και αναλαμβάνοντας τριμερείς πρωτοβουλίες με άλλες χώρες, ειδικά όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, και προσπαθώντας να εδραιώσουμε και ένα σύστημα περιφερειακής συνεργασίας εδώ στη Ρόδο, με τη διάσκεψη της Ρόδου που, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάνω από 20 χώρες, ευρωπαϊκές και αραβικές. Και προφανώς θέλουμε να εδραιώσουμε την θέση της χώρας μας ως επιλύτη προβλημάτων, πράγμα που κυρίως κάναμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική της. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης για να προχωρήσουμε και εμείς την κύρωση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων στα νησιά. Αυτό υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, στην τοποθέτησή του στο Διεθνές Συμπόσιο που γίνεται στη Ρόδο. Εμείς, σαν κυβέρνηση, προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Προσπαθούμε να φέρουμε την υδατική αυτονομία στα νησιά, να φέρουμε νέες μεθόδους αξιοποίησης της ενέργειας, να φέρουμε τη δυνατότητα σε όλους τους νησιώτες να είναι ισότιμοι απέναντι στους στεριανούς με το μεταφορικό ισοδύναμο και ταυτόχρονα να μπορέσουν τα νησιά μας να αναπτύξουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες θα σέβονται το φυσικό τους περιβάλλον. Εμείς, οι Ροδίτες, έχουμε ζήσει και έχουμε αγωνιστεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτήν την άκρη του Αιγαίου. Έχουμε συνεργαστεί στο διάβατο χρόνων με πολλούς λαούς και πολλούς πολιτισμούς. Ίσως η Ρόδος είναι ο πλέον πολυπολιτισμικός χώρος στην Ελλάδα. Και αυτό το βλέπει ο καθένας πηγαίνοντας μία βόλτα απλά εδώ στην παλιά πόλη, στο κέντρο της Ρόδου. Το ίδιο και όλα τα νησιά μας. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία των λαών ανά τους αιώνες, σε αυτόν εδώ τον τόπο, στα Δωδεκάνησα, σε όλο το Αιγαίο. Το Αιγαίο πρέπει να ενισχυθεί για να μην ερημώσει. Αυτό το γνώριζε καλά ο Ανδρέας Παπανδρέου, δήλωσε σε ομιλία του ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, κ. Δημήτρης Κρεμαστινός, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Μίλησε ακόμη για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και για τα ζητήματα υγείας στα νησιά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο βαθύς αυτός γνώστης της γεωπολιτικής, διακήρυξε πόσο ευάλωτα είναι τα νησιά του Αιγαίου. Γνώριζε ότι το Αιγαίο πρέπει να ενισχυθεί για να μην ερημώσει και για το λόγο αυτό ότι πρέπει να καταβληθούν πόροι και προσπάθεια για να είναι ο τόπος βιώσιμος και δημιουργικός. Ακροθυγώς θα αναφέρω ότι επί των ημερών του κατοχυρώθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ενίσχυσαν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και την ανταγωνιστικότητά τους έναντι της γειτονικής μας χώρας. Ο μειωμένος ΦΠΑ δυστυχώς σήμερα έπαψε να υπάρχει και αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί την αχίλιο πέρνα της οικονομίας, των νησιών μας. Επί των ημερών εκείνων έγιναν έργα υποδομής και ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας που
την ευθύνη την εποχή εκείνη την είχα εγώ. Η τηλεατρική στα ιατρία των μικρών νησιών, που σήμερα δυστυχώς δεν λειτουργεί, άρχισε και εγκαταστάθηκε τότε. Το νοσοκομείο Ρόδου, που δυστυχώς σήμερα υποβαθμίζεται, τότε άρχισε να λειτουργεί. Το ΕΚΑΒ για πρώτη φορά ήρθε στα νησιά του Αιγαίου. Τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ, μονάδες του ΕΚΑΒ, για πρώτη φορά διέσχισαν τους ουρανούς μας. Τότε έγινε κάτι επαναστατικό. Με ρωτούνε πολλοί στη δική μου Υπουργεία ποιο θεωρώ πιο σημαντικό έργο και επειδή υπάρχουν πολλά, εγώ όταν τους λέω αυτό που θεωρώ εγώ πιο σημαντικό, απορούν γιατί δεν το καταλαβαίνω. Το σημαντικό έργο ήταν ότι μπήκε η προνοσοκομιακή ιατρική και φροντίδα στη χώρα. Δηλαδή το ΕΚΑΒ, και το βλέπουμε ακόμα και σήμερα, δεν είναι μεταφορικό μέσο, ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει όπως μεταφέρει έναν άνθρωπο ένα άρρωστο. Είναι η εκπαίδευση των γιατρών και των νοσηλευτών, που οι γιατροί τότε για πρώτη φορά μπήκαν στο ΕΚΑΒ. Διότι όταν ένας νοσηλευτής πάει να παραλάβει ένα πολυτραυματία και τον σηκώσει όπως και τον βάλει στο ασθενοφόρο, μπορεί να του κάνει κάταγμα της σπονδυλικής στήλης και αυτό να σημαίνει θάνατο ή αναπηρία εφόρου ζωής. Μέχρι τότε η χώρα δεν είχε προνοσοκομιακή ιατρική. Η προνοσοκομιακή ιατρική άρχισε τότε. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα μαζί με τα αεροπλάνα μονάδες του Αιγαίου, γιατί τότε, οι παλιότεροι θα το θυμούνται, πέθαιναν οι άνθρωποι μέσα στα αεροπλάνα της Ολυμπιακής, χωρίς γιατρό, χωρίς νοσηλευτή δίπλα τους. Αυτή ήταν η εικόνα που εγώ τουλάχιστον σαν υπουργός παρέλαβα. Και βεβαίως όλοι θα θυμώνται την αναβάθμιση της ψυχιατρικής. Το θεραπευτήριο της Λέρου ήταν, αν θέλετε, η κυρία Μαλιώρη, δεν ξέρω αν είναι εδώ τώρα, ήταν από τους προτεργάτες τότε. Εδώ είναι. Εδώ, το ξέρει. Λοιπόν, προτεργάτες τότε της πολιτικής εκείνης, που ανέδειξε το ψυχιατρίο Λέρου από ίδρυμα ουσιαστικά που μας διέσυρε σε όλο τον κόσμο, το ανέδειξε σε πρότυπο. Το ΚΚΚΜΕΑ, το οποίο το βλέπετε δίπλα από το νοσοκομείο και είναι ουσιαστικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήταν δηλαδή επαναστατικά μέτρα για το Αιγαίο και την υγεία. Για το Αιγαίο η πολιτική σκέψη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί για μας σήμερα παρακαταθήκη. Σήμερα το Αιγαίο δέχεται τεράστιες πιέσεις από πολέμους, φτώχεια και εκμετάλλευση που επικρατούν σε χώρες της Εγγύης Ανατολής, αλλά ακόμα και στη μακρινή Ασία και την Αφρική. Στα μάτια των κατατρεγμένων του μισού πλανήτη το Αιγαίο φαντάζεσαι μια πύλη προς τη γη της Ευαγγελίας. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική και πολύ σκληρή, τόσο για εκείνους που φτάνουν εδώ, όσο και για τους κατοίκους των νησιών μας. Το Αιγαίο δεν μπορεί να είναι αρχιπέλαγος της ειρήνης, εάν παραμένει ανεξέλεκτο. Και δεν μπορεί να εγγυηθεί στοιχειώδη ασφάλεια σε όσους το κατοικούν, το επισκέπτονται ή φιλοξενούνται σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να είναι αρχιπέλαγος της ειρήνης αν μετατραπεί σε φρούριο με ανταγωνιστικούς εξοπλισμούς. Κυρίως όμως, δεν μπορεί να είναι αρχιπέλαγος της ειρήνης όταν γίνεται ο υγρός τάφος για εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα μικρά παιδιά. Εννοώ τους μετανάστες. Σε αυτές τις συνθήκες είναι ίσως αναμενόμενο, αλλά ταυτόχρονα απολύτως λάθος, να καλλιεργείται η ένταση με τη γειτονική μας χώρα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό έρχεται να προσθεθεί σε ζητήματα που υποβόσκουν χρόνια με στόχο να αμφισβητήσουν τις διεθνείς συνθήκες. Στην πράξη θα πρέπει εκατέρωθεν να πάψει κάθε κίνηση που θα μπορούσε ακόμα και κατά λάθος να φέρει τις δύο χώρες σε αντιπαράθεση. Εδώ είναι και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος τα ακούει αυτά και τα γνωρίζει καλύτερα από μένα. Ασφαλώς, σε ένα πεδίο σύγκλησης ή σύγκρουσης διεθνών δυνάμεων και συμφερόντων υπάρχουν συνυπεύθυνοι παράγοντες, πολλές φορές πανίσχυροι. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας το Αιγαίο αποτελεί σύνορα. Η συνεργασία μαζί της είναι αναγκαία, πριν όμως το Αιγαίο είναι ένα κορυφαίο εθνικό θέμα που δεν μπορεί να αφαιθεί σε τρίτους προς διαχείριση. Το αρχιπέλαγος για χιλιετίες υπήρξε χώρος ανταλλαγής και όσμωσης πολιτισμών και ως τέτοιος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει διατηρώντας την ελληνική του ταυτότητα.
Το Αιγαίο πρέπει να αποσυμφορηθεί και να στηριχθεί ξανά. Σήμερα υπάρχουν στα νησιά μας περίπου 20.000 εγκλωβισμένοι με άγνωστη ημερομηνία αναχώρησης. Η πρόεδρος του κινήματος, η κυρία Γεννηματά, πρόσφατα στη Λέσβο, διακήρυξε τα της νησιωτικής Ελλάδας ότι δηλαδή το σύνταγμα που την προστατεύει πρέπει να μην είναι σύνταγμα ευχολόγιο, αλλά βασικά να εφαρμόζεται και να προστατεύει νομοθετικά το Αιγαίο. Το πρόταγμα αυτό περιλαμβάνει αυτονοήτως την προστασία των κατοίκων από το αυξημένο κόστος ζωής και την ισότιμη πρόσβασή τους στα δημόσια αγαθά με τους υπόλοιπους πολίτες. Η ευημερία στο Αιγαίο είναι η προϋπόθεση της ειρήνης. Και τι είδους ειρήνη μπορεί να υπάρξει σε ένα τόπο κοινωνικής ανισότητας? Κάθε μέρα και κάθε πολιτική που αποκλίνει από αυτό το θεμελιώδη στόχο θολώνει τα νερά του αρχιπελάγους. Σήμερα, δυστυχώς, κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το κόστος ζωής των νησιωτών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι φόροι μειώνουν την ανταγωνιστικότητα του τοπικού τουρισμού και οι υπηρεσίες υγείας δοκιμάζονται από την πίεση της οικονομικής κρίσης. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι δείχνει να μην γίνεται αντιληπτή η μεγάλη προσοχή που οφείλει να δοθεί σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο από την κυβέρνηση. Και δυστυχώς η γραμμή που διαχωρίζει το Αιγαίο ως θάλασσα ανάπτυξης και φιλίας ή ως δίνη συγκρούσεων και καταστροφής είναι πολύ θολή. Και τέλος, αυτά όλα πρέπει να ανατραπούν. Είναι ανάγκη η αλλαγή πολιτικής για το Αιγαίο στο σύνολό τους για να περιμένουμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ. Παρόν στις εργασίες ενός μεγάλου συμποσίου που γίνεται στη Ρόδο με τίτλο «Μεσόνησος», ήταν ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας. Όπως υπογράμμισε στην τηλεόραση Αιγαίο, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στην νησιωτικότητα, καθώς τα νησιά μας έχουν πολλά προβλήματα και ανάγκες. Από ό,τι γνωρίζετε, σήμερα το Κέντρο Μεσογειακού και Νησιωτικού Πολιτισμού, η Μεσόνησος, δημιουργεί σήμερα γεγονότα, παράγει πολιτικές και χαράσει δρόμους ώστε το επόμενο διάστημα, την επόμενη περίοδο, όλοι μας να μπορέσουμε να έχουμε τεκμήρια να προχωρήσουμε μπροστά τα διάφορα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, τον νησιωτικό χώρο, τις νησιωτικές πολιτικές. Νησιωτικές πολιτικές που ξέρετε δεν είναι αυτονόητες και νησιωτικές πολιτικές που η Ευρώπη ακόμα δεν έχει οριζόντια και κάθετα δημιουργήσει ώστε να εμβαθύνει σε αυτό που λέμε βελτίωση της ποιότητας ζωής των νησιωτών. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ελλάδα που έχει την ασυνέχεια, αυτή την πολύ μεγάλη ασυνέχεια μιας γης χερσαίας σε σχέση με τα νησιά, που η απόσταση είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα και χρειάζονται νησιωτικές πολιτικές για τη στήριξη της παραμονής των κατοίκων στις εστίες τους, αλλά και κυρίως να δώσουμε το αναπτυξιακό πρότυπο που χρειάζεται σε κάθε μία από τις γεωγραφικές ενότητες του Αιγαίου. Ξέρετε, είμαστε επίσης η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που οι επιβουλές του γείτονα δημιουργούν συσπάσεις και προβλήματα. Καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει τέτοια ζητήματα. Ζητήματα δηλαδή που να υπάρχει απειλή από τον γείτονα. Αυτά η Ευρώπη πρέπει να τα κατανοήσει. Φταίμε και εμείς ενδεχόμενα που δεν δημιουργήσαμε νησιωτικές πολιτικές ουσίας και διαχρονικές μέσα από μια συλλογική προσπάθεια όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα ιδιαίτερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω ότι πρέπει να μετουσιωθεί αυτή η ρήτρα νησιωτικότητας που έχει ψηφίσει στο παρελθόν με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και να εμβαθύνουμε σε αυτή την προϋπόθεση επιβίωσης των νησιωτών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις του συνεδρίου και εγώ, στο μέρος του τουρισμού, είχα την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσω βασικές θέσεις και τη φιλοσοφία της ανάπτυξης του τουρισμού σε παράκτιες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, κινήθηκε η δική μου τοποθέτηση και νομίζω ότι πολύ σύντομα η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να εδρώσει πολιτικές που να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης, θέσεις εργασίας, προσέλκυση κεφαλαίων και ο νησιωτικός χώρος και τα νησιά μας να γίνουν εστίες ποιότητας του τουρισμού, αλλά κυρίως να παραχθεί πρόσθετος πλούτος που νομίζω η φέρουσα ικανότητα της περιοχής διαθέτει σε σχέση με το τώρα που ακόμα
Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν έχει θεσμοθετήσει και δεν έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο, αφού στην Βουλή για 4 χρόνια δεν έχει φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο που αφορά τον τουρισμό. Σε κάθε περίπτωση, συγχαρητήρια στους οργανωτές, στην Επιστημονική Επιτροπή και στην Οργανωτική Επιτροπή, αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός στην πόλη μας. Και αποδεικνύεται άλλη μια φορά ότι η Ρόδος είναι σταυροδρόμιο όχι μόνο διαλόγου, αλλά και παραγωγή σκέψης μέσα από πολύ σημαντικές προσωπικότητες που ήρθαν σήμερα εδώ να καταθέσουν την πρότασή τους για τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την νησιωτική πολιτική και τα ζητήματα της θάλασσας. Έρευνα για τις καταγγελίες περί κακοδιαχείρισης στα κονδύλια που προορίζονται για το προσφυγικό μεταναστευτικό στην Ελλάδα διενεργεί η οικονομική εισαγγελέα Μαριάννα Ψαρουδάκη, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των σχετικών δημοσιευμάτων αλλά και η τυχόν διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκομμένων αδικημάτων. Η προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε με παραγγελία της εισαγγελέως του Αρίου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, και ήδη κλήθηκε για να καταθέσει ως πρώτος μάρτυρας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδρέας Ηλιόπουλος, διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων, μετά τις καταγγελίες για φαινόμενα κακοδιαχείρισης στο μεταναστευτικό. Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών πανευρωπαϊκά. Η ελλιπής εφαρμογή δε του αντικαπνιστικού νόμου καθιστά τη χώρα μας επίσης μαύρο πρόβατο. Ωστόσο, ένα ελληνικό νησί, η Αστυπάλαια, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο smoke-free νησί παγκοσμίως. Στόχος μάλιστα είναι αυτό να επιτευχθεί ως συνειδητή επιλογή των κατοίκων και των επισκεπτών και όχι με αστυνομικά μέτρα. Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών πανευρωπαϊκά. Η ελλιπής εφαρμογή δε του αντικαπνιστικού νόμου καθιστά τη χώρα μας επίσης μαύρο πρόβατο. Ωστόσο, ένα ελληνικό νησί, η Αστυπάλαια, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο smoke-free νησί παγκοσμίως. Στόχος μάλιστα είναι αυτό να επιτευχθεί ως συνειδητή επιλογή των κατοίκων και των επισκεπτών και όχι με αστυνομικά μέτρα. Ο Δήμος Αστυπάλαιας πρωτοπορεί με το φιλόδοξο στόχο του, αλλά όχι μόνο γι' αυτόν. Συμπράττει με τον πλέον αναπάντεχο εταίρο για να γίνει νησί χωρίς καπνό με την εταιρεία Παπαστράτος. Η επίσημη ανακοίνωση της σύμπραξης του Δήμου Αστυπάλαιας και της εταιρείας Παπαστράτος έγινε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στη χώρα του νησιού. Στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Πανορμίτης Κονταράτος και ο εμπορικός διευθυντής της Παπαστράτος Κώστας Μουλακάκης μίλησαν για το φιλόδοξο όραμα Αστυπάλαια χωρίς τσιγάρο, ενώ ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την προβολή της Αστυπάλαιας ως smoke-free κοινότητας στην επερχόμενη παγκόσμια τουριστική έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο στις 5 έως 7 Νοεμβρίου. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου την προσπάθειά του να ενώσει την πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσου με την νότιο-ανατολική πύλη της Ευρώπης, το Καστελόριζο. Πρόκειται για ένα συμβολικό εγχείρημα που στόχο έχει να ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια και να δείξει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Ο υπεραθλητής βούτυξε στις 2 μετά μεσημβρία από την γλίστρα του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και ξεκίνησε την προσπάθειά του παρουσία της μητέρας του, του μέντορά του Πέτρου Παρθένη και αρκετών φίλων. Ο Χρυσικόπουλος θα κολυμπήσει από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, μια απόσταση 140 χιλιόμετρων, σε διάστημα 48 ώρων. Το εγχείρημά του θα καταγραφεί σε ταινία με σκηνοθέτη την ταλαντούχα Δήμητρα Μπαμπαδήμα. Γεια σας, λέγομαι Παρθένης Πέτρος και είμαι ο μέντορας και ο διοργανωτής του εγχειρήματος του διάπλου, του κολυμβητικού διάπλου του Σπύρου Χρυσικόπουλου από τη Ρόδο στο νησί Μεγίστη, στο ακριτικό μας Καστελόριζο. Ο Σπύρος θα κολυμπήσει μια απόσταση περίπου 145 χιλιόμετρων σε ανοιχτό πέλαγος. Είναι μια προσπάθεια για την οποία ο Σπύρος προπονείται τα τελευταία 2 χρόνια, κομμάτι της οποίας έχει γίνει και ταινία με σκηνοθέτη τη Δήμητρα Μπαμπαδήμα, το λεγόμενο ντοκιμαντέρ H2O, Two Parts Heart, One Part Obsession, που έχει παιχτεί με επιτυχία σε φεστιβάλ. Ο Σπύρος, κλείνοντας την ταινία, ανακοίνωσε το όνειρό του που ήταν να κολυμπήσει από τη Ρόδο στο Καστελόριζο. Με αφορμή αυτό, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα και παραγωγή δική μας με αφορμή τα ανθρώπινα όρια και το εγχείρημα του Σπύρου, πάλι σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Μπαμπαδήμα. Όλο αυτό βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και φυσικά έχουμε πάρα πολλούς φορείς οι οποίοι μας στηρίζουν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Το Δήμο Ρόδου, Δήμο Μεγίστης, Δήμο Φιλής, διάφορους χορηγούς κτλ. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το Μαντράκι, από το λιμάνι το Μαντράκι της Ρόδου, από το Ναυτικό Όμιλο Ρόδου και θα ακολουθήσει μια πορεία που λέμε εμείς μπανάνα, θα ανέβει λίγο ψηλά στο Αιγαίο και θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα παράλια της Τουρκίας, με σκοπό να μπούμε αριστερά και να πιάσουμε πάλι τα παράλια.
σε διεθνή χωρικά ύδατα και να πλησιάσουμε το Καστελόριζο. Η τροφοδοσία του Σπύρου γίνεται από ένα σκάφος, το σκάφος Άνιμα από τον Bay Trip Mykonos, το οποίο μας έχει διαθέσει δύο καπετάνιους και μέσα σε αυτό έχουμε 5 άτομα πλήρωμα για την τροφοδοσία του, οι οποίοι θα είμαστε με rotation σε βάρδιες, γιατί ο Σπύρος θα κολυμπάει 2 συνεχόμενες μέρες. Οπότε πιο πολύ θα κουράζεται το πλήρωμα που θα αναγκαζόμαστε να κοιμόμαστε σε βάρδιες, να τον τροφοδοτούμε. Και παράλληλα έχουμε γιατρό με εξοπλισμό και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καλύψουν την προσπάθεια αυτή βιντεοσκοπικά. Παγορεύεται να πιαστεί από το σκάφος. Η τροφοδοσία του, ακόμα και η τροφοδοσία του, γίνεται με ένα καλάμι, ειδικό κοντάρι αλουμίνιο, το οποίο το έχουμε φτιάξει, είναι προσαρμοσμένο ειδικά, και μέσα σε αυτό παρέχουμε τις τροφές του με βάση τα διαλύματα που έχει προγραμματίσει από πριν με τον αρχηγό της αποστολής, ο οποίος θα τον τροφοδοτεί. Εμείς είναι κάτι που δεν το έχουμε κυνηγήσει. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως επίδοση με τον τρόπο που την κάνει ο Σπύρος, με στολή νεοπρέν και σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το συγκεκριμένο, που είναι και δύσκολο. Υπάρχουν επιδόσεις αρκετά μεγάλες, όπως τα 200 χιλιόμετρα που κάλυψε κάποιος Κροάτης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, στην Αδριατική, που είναι πιο εύκολη θάλασσα. Και αντίστοιχες προσπάθειες. Σίγουρα καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ κατά 35 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω. Και είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως επίδοση, όπως είπα φέτος. Το μήνυμα είναι πολλαπλό. Ο Σπύρος θέλει να κάνει μια δήλωση με όλο αυτό. Και η δήλωση είναι ότι θέλει αρχικά να βγάλει από το χάρτη που θυμόμαστε όλοι, το Καστελόριζο, σε ένα κουτάκι, να τον βγάλει, να τον φέρει πιο κοντά. Ήταν το όνειρό του από μικρός, γιατί η οικογένειά του τον ταξίδευε στα μέρη αυτά με το φουσκωτό τους και έχει ταξιδέψει σε όλα τα νησιά των Δεκανήσων. Οπότε του είχε μείνει το Καστελόριζο και ήταν ένας πόθος που ήθελε, τέλος πάντων, να εκπληρώσει. Παράλληλα, υπάρχει και τουριστικό υπόβαθρο σε όλο αυτό, γιατί σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κάνουμε αυτή την ταινία που σας είπα με σκηνοθέτη Δήμητρα Μπαμπαδήμα. Και θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα για τις ομορφιές που έχει ο τόπος μας και ειδικά το συγκεκριμένο πέλαγος που έχει τα κριτικά νησιά, όλοι ξέρετε εδώ στην περιοχή την ευαισθησία της περιοχής και το πόσο ανάγκη έχει να προβληθεί με έναν τρόπο παράξενο. Η ταινία θα προβληθεί σε φεστιβάλ. Αναμένουμε μια συμφωνία με ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο για να κάνουμε ένα συμβόλαιο το οποίο θα πάρει τα δικαιώματά του. Σίγουρα σε κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό. Θα τη δείτε σύντομα στις αίθουσες. Το εγχείρημα μεταφέρθηκε μια εβδομάδα μετά, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτό τον κυκλώνα, τον περίφημο και σπάνιο φαινόμενο. Οι συνθήκες τώρα είναι καλύτερες, δεν είναι 100% οι καλύτερες δυνατές. Θα αντιμετωπίσει δυσκολίες πολύ μεγάλες ο Σπύρος, αλλά θα το επιχειρήσει. Το έχει τολμήσει, θα το τολμήσει, είναι το όνειρό του. Είμαστε εδώ να το στηρίξουμε.
Ένα παράθυρο στη γνώση ανοίγει στα σχολεία της Καλύμνου και Τελένδου από την ελληνική φαρμακευτική εταιρεία Genesis Pharma. Η Καλύμνος έχει την τιμητική της στις 9 Οκτωβρίου, αφού από εκεί θα αρχίσει το νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τον τίτλο Generous Γνώση. Ένα παράθυρο στη γνώση ανοίγει στα σχολεία της Καλύμνου και Τελένδου από την ελληνική φαρμακευτική εταιρεία Genesis Pharma. Η Καλύμνος έχει την τιμητική της στις 9 Οκτωβρίου, αφού από εκεί θα αρχίσει το νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με το τίτλο Generous Γνώση. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ευκολία στην πρόσβαση γνώσης στους μαθητές σχολείων της άγονης γραμμής μέσα από την προσφορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχολικού υλικού. Στην εορταστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου στις 11 το πρωί θα γίνει η παράδοση του προσφερόμενου υλικού στα παιδιά και τους καθηγητές των σχολείων. Τα επωφελούμενα σχολεία είναι τα παρακάτω. 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου, Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου, 1ο Ειδικό Σχολείο Καλύμνου και Δημοτικό Σχολείο Τελένδου. Το πρόγραμμα Generous Γνώση εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας Genesis Pharma και στον άξονα ανάπτυξης και στήριξης της παιδείας. Για περισσότερο από 15 χρόνια η εταιρεία στηρίζει δεκάδες κοινωνικούς φορείς που προσφέρουν έργο στο νευραλγικό τομέα της υγείας και πρόληψης και πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης με έμφαση στους τομείς της πολλαπλής κλήρησης και του καρκίνου. Στο κοινωνικό της πρόγραμμα εντάσσονται και πολλές ακόμη πρωτοβουλίες που αφορούν στην πλειοψηφία τους παιδιά και νέους, με κύριους στόχους την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την επιβράβευση της αριστείας και την προαγωγή του αθλητισμού. Η μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, το μακροβιότερο και χαρακτηριστικότερο μουσικό σύνολο του είδους του στην Ελλάδα, πρόκειται να εμφανιστεί για μία και μόνη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κτίριο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στις 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8.30 το απόγευμα. Η μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας για μία και μοναδική συναυλία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με έργα της μουσικής δημιουργίας των Επτανήσων και με συνθέσεις του σύγχρονου μπαντιστικού ρεπερτορίου. Η μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, το μακροβιότερο και εμβληματικότερο μουσικό σύνολο του είδους του στην Ελλάδα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και ώρα 8.30. Σολίστ Μάριος Μουζακίτης, Νίκος Μεταλλινός. Μουσική διεύθυνση Σπύρος Προσοπάρης. Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ στη νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στην Τούμπα για την έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Οι Θεσσαλονίκοι έκαναν το 6-6 στο φετινό πρωτάθλημα, επίδοση που δεν έχουν επαναλάβει ουδέποτε στο παρελθόν και αποτελεί την καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία της ομάδας στην ΑΕ. Από εκεί και πέρα, ο δικέφαλος του Βορρά έφτασε στις 11 σερί νίκες μαζί με τις 5 τελευταίες περσινές, κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Μόλις πέρυσι, η ομάδα του Λουτσέσκου είχε πετύχει 10 σερί νίκες, ρεκόρ που είχε μεγαλύτερη αξία καθώς είχε σημειωθεί στην ίδια σεζόν. Στο καθαρά αγωνιστικό, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, εκτός από τους διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, θα επιστρέψουν την Πέμπτη στις προπονήσεις και την Κυριακή θα πάρουν άλλο ένα ρεπό από τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο Λουτσέσκου επιθυμεί να δώσει ανάσες στους παίκτες του, καθώς η επόμενη υποχρέωση της ομάδας είναι το ντέρπι με τον Άρη στις 21 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Στο Μαρούσι ήταν το ντέρπι που έπρεπε να έχει για πρωταγωνιστή θετικό ή αρνητικό το Χρουστοδουλόπουλο. Τελικά δεν φάνηκε καθόλου, αλλά φάνηκαν οι Φορτούνης και Μπακασέτας, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα και έγραψαν την ιστορία αυτού του ντέρπι, το οποίο είχε για καλύτερη την ΑΕΚ στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Αυτό όμως δεν έφτανε στην Ένωση, η οποία έχασε και τους Κλωναρίδη Γαλανόπουλο με τραυματισμούς και έσωσε στο τέλος την παρτίδα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ήταν πιο ξεκούραστος, προηγήθηκε, μπορούσε να καθαρίσει το μάτς, αλλά δεν το έκανε. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μάλιστα και την ευκαιρία να κερδίσουν το ντέρπι λίγο μετά την ισοφάριση του Μπακασέτα με την απίστευτη ευκαιρία του Φερφατζίδη στο 94 πρώτο.
Έτσι, ο Μαρίνος Σουζουνίδης δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του και την αυταπάρνηση που έδειξαν ξανά, τονίζοντας ότι δύσκολα άλλη ομάδα θα μπορούσε να αντεπεξέλθει με τόσα και σημαντικά προβλήματα. Αφού σημείωσε ότι το μόνο παράπονο που έχει από τους ποδοσφαιριστές του είναι η τελευταία φάση του αγώνα, γιατί αλλάζει τις εντυπώσεις του αγώνα, εξέφρασε την άποψη ότι στο μεγαλύτερο διάστημά του η ένωση ήταν εκείνη που κυριάρχησε. Νικηφόρα άρχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την παρουσία του στο Open της Σαγκάης. Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο τον 32χρονο Γάλλο Γκαέλ Μονφίς, νούμερο 37 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 7-6, έχασε το δεύτερο 6-4 και στο τρίτο, όπου είχε συναρπαστική τροπή, νίκησε πάλι 6-4 και προκρίθηκε. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον 22χρονο Ρώσο Κάριν Χασάνοφ, νούμερο 27 στον κόσμο, ο οποίος νίκησε με ανατροπή 6-7, 6-3, 6-4 τον 28χρονο Αμερικανό Στιβ Τζόνσον, νούμερο 32. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση Αιγαίο. Καλό σας βράδυ.